Με την αναγγελία της θλιβερής είδησης του θανάτου του τέος δημάρχου και ευεργέτη Γεωργίου Σαϊνόπουλου, πραγματοποιήθηκε σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα σήμερα 23 Απριλίου και ώρα 1.30 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπαρτιατών. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξήρε την πολυσχηδή προσωπικότητα και το πολυδιάστατο έργο του, εκλειπώντας την πλούσια και πολύπλευρη προσφορά του, και τόνισε ότι ο Γεώργιος Σαϊνόπουλος υπήρξε επίλεκτο μέλος της σπαρτιατικής κοινωνίας και αποφασιστικός παράγοντας για την υλοποίηση των οραμάτων και των στόχων του Δήμου Σπαρτιατών. Μαχητής και λόγιος, αφήνει με το μισεμό του το δικό του στίγμα στην αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρέτησε πιστά, με πηγαίο πάθος και εργατικότητα. Έδειξε έμπρακτα την αγάπη του για τον τόπο και έδωσε αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του. Η ευθύτητα των λόγων του, η απλότητα, η αγωνιστικότητα, η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του και η αφοσίωσή του στην ανάπτυξη και την πρόοδο του νομού μας συνιστούν πολύτιμες παρακαταθήκες όλων μας. Για όσους συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουν να εργάζονται στον χώρο αυτό χωρίς τη ζωντανή παρουσία του. Το πλαπλό έργο που άφησε πίσω του ο Γεώργιος Σαϊνόπουλος θα παραμείνει για καιρό άσβεστο στη μνήμη μας. Και όπως η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντα ανοιχτή σε όλους τους πολίτες Σπάρτης, έτσι και οι δικές μας καρδιές θα παραμείνουν ανοιχτές και στοργικά φιλόξενες στην πολύτιμη ανάμνηση της παρουσίας του ανάμεσά μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπαρτιατών αποφάσισε ομόφωνα να προβήσει παρακάτω ενέργειες. Να εκφράσει τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του εκλειπώντος. Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στη σωρό του εκλειπώντος και να παραστεί σύσσωμο στην κηδεία του. Να εκφωνήσει τον επικίδιο λόγο ο Δήμαρχος του Δήμου Σπαρτιατών. Να αναρτηθεί με σύστηση ελληνική σημαία στο Δημοτικό Κατάστημα. Η κηδεία του εκλειπώντος να πραγματοποιηθεί με τη μέσα ενεργεία Δημάρχου και με δαπάνες του Δήμου Σπαρτιατών. Την εκφορά του να συνοδεύσει η Δημοτική Φιλαρμονική με επικεφαλής τους μαέστρους κ. Δημήτρη Αθανασόπουλο και Σαράντο Κανελάκο. Να αφιερωθεί στη μνήμη του η πρώτη φετινή εκδήλωση στο Ενοπούλιο Αμφιθέατρο, στην οποία θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, καθώς επίσης και απόδοση τιμής και μνήμης με τήρηση ενός λεπτού σιγή στην πρώτη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.